Από το 1970 βρισκόμαστε σταθερά κοντά σας, προσπαθώντας να γλυκάνουμε την καθημερινότητά σας και κάθε όμορφη στιγμή της ζωής σας. Σήμερα, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες, διεύρυνση των προϊόντων μας, χειροποίητες παραδοσιακές πίτες το φουρνίν, μπουγάτσες με φύλλα αέρος, σφολιατικό, ήδη catering, μπαίνουμε δυναμικά στο χώρο των τροφίμων και της μαζικής εστίασης. Αναλαμβάνουμε με μεγάλη χαρά και μεράκι κάθε είδους κοινωνικής εκδήλωσης στο χώρο σας, με άρτια οργάνωση και φυσικά με τα αγνότερα προϊόντα. Στα 4,5 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη προς Ασβεστοχώρη, τηλέφωνο 2310-610-340 και Ροδίνη, Πατριάρχου Ιωακήμ 7, τηλέφωνο 2310-233-365. Αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, το μικρό αφιέρωμα που είχαμε στον Πόντο για την σημερινή ημέρα, πραγματικά η γενοκτονία των Ποντίων, 19 Μαΐου του 1919, και θέλω μετά να πούμε ένα ποντιακό τραγούδι, έτσι, πώς λέει, την πατρίδα με έχασα, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, συγκινητικό, το οποίο έτσι θα κλείσουμε όλο μαζί το αφιέρωμα το οποίο έτσι έχουμε κάνει σήμερα σαν εκπομπή στον ποντιακό ελληνισμό. Και ξέρεις τι, μερικοί μου λένε τώρα τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις τέτοια αφιερώματα και αυτό. Δηλαδή, τι θα πει, τι δουλειά έχω εγώ να κάνω τέτοια αφιερώματα. Μπορείτε να μου πείτε. Αυτές είναι οι ρίζες μας καταρχάς. Δηλαδή, είναι σαν να ξεχνώ ότι. Ακριβώς. Ναι, δεν γίνεται, να ρε παιδιά, να ξεχάσω τη ρίζα μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να, εγώ να μην γεννήθηκα εκεί, γεννήθηκα με παππούδες μου. Δηλαδή, ερχόμουν εδώ πέρα, μου είπαν κάποιες ιστορίες, τους πρόλαβα. Και ξέρω κάποια πράγματα, όπως και να είναι. Συγκεκριμένα το βίντεο που είδαμε. Αν και εγώ δεν είμαι Πόντιος, ωστόσο είμαι απόγονος προσφύγων, κάθε φορά που βλέπω τέτοια βιντεάκια που έχουν να κάνουν με τη μικρασιατική καταστροφή, με τον Πόντο, με τον ξεριζωμό, τον άλλο τη πόλη και όλα αυτά. Παιδιά, δεν σας πει ένα ρίγος, ένα αυτό, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται να μην συγκινηθείς. Δεν γίνεται. Σίγουρα, εδώ πολλές φορές κυλάει και το δάκρυ, ξέρω εγώ, κανονικά, χωρίς να το καταλάβεις. Ξέρεις, ίσως για εμάς, για τη νέα γενιά που δεν τα έχουμε ζήσει, μας φαίνονται πολύ μακριά αυτά. Και όντως ούτε ρίγος πιάνει ούτε τίποτε. Ωστόσο είναι σάσπαγε, δεν ξέρω. Όσο είναι ρίγες, να σου πω κάτι. Εγώ από αυτά τα οποία έχω ακούσει από τους παππούδες μου, από τους γονείς μου, και μόνο που ακούω την λύρα, εντάξει, σου λέω ότι δεν μ' αρέσει να ακούω συνέχεια, το λέω αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει να ακούω δηλαδή 3 και 4 ώρες ποντιακή λύρα, δεν μπορώ, το κεφάλι μου σίγουρα θα τρελαθεί. Λέω και την αλήθεια. Αλλά το να ακούσω 5 και 6, 7 τραγούδια δεν έχω πρόβλημα. Μα είναι κάτι που πηγάζει από μέσα, δηλαδή όταν έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ήξερα εγώ να πάω σε ένα κέντρο και να ακούσω ένα ποντιακό τραγούδι, κατευθείαν μου έρχεται από μέσα. Σίγουρα. Δηλαδή έρχεται. Τι να κάνω. Εμένα με έπιασε έτσι περισσότερο ρίγος, ας το πούμε, όταν στα Ιβαλία άκουσα ελληνικά, που έχει κριτικούς. Όταν στην Έφεσο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως,
πας και λες τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες εδώ πέρα και εκεί ακούς Τούρκους να μιλάνε ελληνικά. Και ελληνικά όχι επειδή είμαστε τουρίστες, αλλά επειδή είναι οι ρίζες αυτές. Εκεί νομίζω σε πιάνει το πραγματικό. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Εξαρτάται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από τον καθένα και γιατί μην ξεχνάμε και ποια Ελλάδα ήταν. Φυσικά. Δεν είναι. Το σημάδι του παρελθόντος δεν σβήνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το. Την πατρίδα με έχασα. Την πατρίδα με έχασα, ένα πολύ ωραίο ποντίκο τραγούδι και σε λίγο μαζί. Και επιστρέφουμε. Τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουν. Έκλαψα και πονέσα την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό κόμμα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Ταφία με χάσα, δε θάψα και νε σπαλά. Τα ταφία με χάσα, δε θάψα και νε σπαλά. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 και στο πιο πομπουβαλό. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 και σ' όποιο πομπουβαλό. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 επεμάνα κρανίχτα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 επέμενα να κρανίχτα. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή
σοπεδάδι ψυναυλί, μέρο πόνα σε βίνα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν βέβαια και το κομμάτι το οποίο ακούσαμε για την πατρίδα την οποία χάσαμε, έτσι. Αλυσμόνητες πατρίδες πραγματικά, χαμένες όχι. Λοιπόν, και ας αλλάξουμε έτσι θέμα και να πάμε σε σένα λίγο. Απόστολε, για να δούμε τι ακριβώς έχεις αλλεύσει πραγματικά από το ίντερνετ, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μας βίντεο αφορά σε ένα ναό, στον Wat Paluang Tabua ή αλλιώς ναός με τις τίγρες. Πού είναι αυτό, στην Ταϊλάνδη? Είναι σε μοναστήρι και είναι όχι στην Ταϊλάνδη, στην Κίνα. Στην Κίνα, και είναι στην Κίνα. Ο ναός ιδρύθηκε το 1994, είναι μοναστήρι για την ακρίβεια και για την προστασία των άγριων ζώων. Εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ εξημερωμένες με τους μοναχούς οι τίγρες και όχι μόνο. Ακόμη και επισκέπτες που πηγαίνουν για να επισκεφθούν και να προσφέρουν στο ναό, έρχονται σε επαφή με τις τίγρες και είναι και φοβερά φιλικές. Δεν μπορεί να είναι φιλική μία τίγρης, δηλαδή... Είναι, γιατί σκέψου λίγο, δεν είναι τις πήραν απευθείας από την άγρια φύση, αλλά τις μεγάλωσαν οι μοναχοί σαν μωρά, ναι. Ξέρεις, γίνεται ένα τόσο μεγάλο ζώο. Παιδιά, όταν είναι. Μπορεί να σου κάνει ζημιά και άθελα, δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι μια τίγρης είναι. Παιδιά, έχω δει όμως και κάτι βίντεο που δείξαμε όσον αφορά με εκείνο με τα λιοντάρια που τα μεγάλωσε, τα πήγε σε ένα ζωολογικό κήπο μαζί. Ήμασταν, ναι, που τα βλέπαμε αυτό. Ναι, ναι. Και μετά από κάποιο μεγάλο διάστημα πήγε και τους ξανά... τα είδε και τον αγκαλιάζανε και το αυτό. Ήτανε... Όντως ήταν πολύ συγκινητικό. Γενικότερα. Η φύση των άγριων ζώων είναι τέτοια ώστε κυνηγάνε για την τροφή τους. Αν όμως είναι εξασφαλισμένη αυτή η τροφή και δεν υπάρχει λόγος να επιτεθούν σε μένα ή σε σένα ή στον οποιοδήποτε, δεν έχει κανένα λόγο να σου κάνει κακό και να σε βλάψει. Αυτό το λέμε εμείς, δεν ξέρουμε πώς το αντιλαμβάνονται. Η μοναχή εδώ και πολλά χρόνια, από το 94, κοντά 18 χρόνια, όχι 18, 16 θα πούμε, περιποιούνται τις τίγρες, τις ταΐζουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και πηγαίνουν μέχρι και μικρά παιδιά κοντά. Είναι απίστευτα εξημερωμένες. Μάλιστα, ωραία αυτά τα λοιπόν. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο βέβαια συνεχίζουμε, Αποστόλη. Τι καλά έχεις να μας πεις, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο. Ωραία, πάμε. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπίσουμε βέβαια και τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε με σένα, Απόστολε, να δούμε τι έχεις αλλιεύσει μέσα από το διαδίκτυο. Είδαμε πάντως αυτό το μοναστήριο όσον αφορά με τους τίγρες. Όντως είναι ένα θέαμα που και δεν σε είναι φοβίζει. Καθημερινό. Και ναι, και λες... Δεν είναι καθημερινό. Εντάξει. Για πάμε χειρότερη τίγρη σε άλλα μοναστήρια, οι οποίοι είναι πιο επικίνδυνοι. Λοιπόν, και από την Ιαπωνία θα πάμε στη Μάλτα. Στη Μάλτα η εταιρεία Waterbus International Ltd. Α, και στη Μάλτα κιόλας. Βέβαια. Έχει φτιάξει αυτό το λεωφορείο που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, το οποίο δεν είναι μόνο ξηράς, αλλά και θαλάσσης. Μ' αρέσει αυτό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά τις τουριστικές ατραξιών. Θα δούμε ότι μπαίνει η μεγάλη άνεση στο νερό αμέσως. Οπότε, τώρα. Οπότε είναι ένα πράγμα, ένα αμφίβιο πράγμα, έτσι. Είναι, ναι. Το βλέπουμε σε κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε κάτι στρατιωτικά οχήματα. Τώρα πλέον έχει φύγει και στο εμπόριο από ιδιωτική επιχείρηση. Οι ρόδες δεν σκουριάζουν. Οι ρόδες προφανώς έχουν όλο το σύστημα επικαλυφθεί από με αντισκουριακό. Από κάτω υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές προπέλες. Η ταχύτητα του λεωφορείου αυτού του, όπως αναφέρεται, ονομάζεται Amphicoach. Είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα στην ξηρά και πιάνει 8 κόμβους τη θάλασσα. Επιπλέει, Επιπλέει και κινείται. Και σε λίγο θα δούμε ότι κάνει και γυρνάει και επί τόπου, μετακινείται μπρος πίσω. Τι δίπλωμα θέλει? Παιδιά να πω. Αυτό. μα τώρα με δουλεύεις. Τράκαρα λέει του φουσκωτό μου με λεωφορείο με στη θάλασσα. Λέτε. Αυτό, ναι. Παιδιά, αυτό ξέρετε γιατί αποστάσεις είναι. Πώς είναι η διόρυγα, ξέρω εγώ, του Ρίου... Ρίο Αντίριο. Ρίο Αντίριο, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι να μπορείς να κάνεις μεγάλο ταξίδι με αυτό. Αν βγει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο.